Μια καινούρια μέρα ανατέλει στη τηλεόραση. Το τζαμάτο ψηφιακό σήμα εξαπλώνεται και στην επόμενη περιοχή. Από 19 Δεκεμβρίου θα καλύψει τη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιωνίου. Αν βλέπετε ήδη ψηφιακά από το κέντρο εκπομπής Ακαρναμικά, μην ξεχαστείτε. Είναι απαραίτητο να επανασυντονίσετε τους δέκτες στις νέες συχνότητες. Το τηλεοπτικό σήμα αλλάζει. Γίνεται ψηφιακό. Ενημερωθείτε στο digia.gr. Ένας υπέροχος ψηφιακός κόσμος. Κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγες ημέρες η μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση, στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα είναι γεγονός. Στα μέσα περίπου του Δεκέμβρη θα υπάρξει αυτή η αλλαγή και για το λόγο αυτό έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Ομίλου West, τον κύριο Νικόλο Παπαφιλίππου, για να μας ενημερώσει για όλες τις λεπτομέρειες όσον αφορά την πολύ σημαντική αυτή περίοδο που θα διανύσουμε το αμέσως προσεχές διάστημα, κύριε Παπαφιλίππου. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μου. Πράγματι, είναι γεγονός αυτό. Περνάμε από μία εποχή της αναλογικής τηλεόρασης στην επίγεια ψηφιακή. Η τεχνολογία καρπάζει και στον τομέα αυτών ιδιαίτερα έχουμε πολλές προόδους, μεγάλη ανάπτυξη. Οπότε ήταν λογικό, μια που περίπου σε όλο τον κόσμο εφαρμόζεται πλέον η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση με τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν, να αρχίσει και στην περιοχή τη δική μας και ήρθε η ώρα. Από τις 18 Δεκεμβρίου, το βράδυ της 18ης Δεκεμβρίου, γίνεται η μετάβαση από την αναλογική τηλεόραση στην ψηφιακή. Τι είναι εκείνο το οποίο περιμένουμε με την ψηφιακή, με την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση? Κατά πρώτον, θα έχουμε μεγάλη ευκρίνεια εικόνος και καθαρότητα. Δεν θα υπάρξουν παράσιτα, δεν θα υπάρχουν γραμμές, δεν θα υπάρξουν προβλήματα και θα μπορεί ο κόσμος να παρακολουθήσει με άνεση και με χαρά πλέον και ικανοποίηση τα διάφορα προγράμματα τα τηλεοπτικά. Δεύτερον, θα έχουμε πολύ μεγάλη βελτίωση στον ήχο. Ο ήχος της τηλεόρασης βελτιώνεται σημαντικά με την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. Πέραν αυτού, υπάρχει δυνατότητα να βλέπουμε πάρα πολλά κανάλια τα οποία δεν βλέπουμε σήμερα, πολλά προγράμματα τηλεοπτικά. Πέραν αυτού, υπάρχουν και άλλες δυνατότητες που δίδονται με την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής, δηλαδή αυτό που λέγεται on demand, δηλαδή ο θεατής μπορεί με το χειριστήριό του να επιλέξει ένα πρόγραμμα το οποίο το καλεί και θέλει να το δει με το χειριστήριό του. Αυτό είναι κάτι το οποίο σήμερα δεν υπάρχει, με την αναλογική μπορεί να υπάρξει σε συνέχεια και πιστεύω ότι θα γίνει και αυτό με την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. Υπάρχουν πολλές άλλες δυνατότητες οι οποίες δίδονται με την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, όπως παραδείγματος χάρη το λεγόμενο mobile TV, που σημαίνει ότι θα υπάρξει δυνατότητα άνετη να μπορέσουμε να βλέπουμε τηλεόραση στο λεωφορείο, στο τρένο, με τα κινητά να παρακολουθούμε πλέον την τηλεόραση, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Όλα αυτά προσφέρονται από την νέα τεχνολογία με την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, που πιστεύω ότι θα χαράξει μια καινούρια εποχή, μια καινούρια τηλεοπτική εποχή για όλους μας και θα μπορέσουμε πλέον να κάνουμε βήματα κι εμείς προς τα μπρος, ακολουθώντας αυτούς οι οποίοι βρίσκονται μπροστά από μας, τους Ευρωπαίους και τους Αμερικάνους. Πολλά τα πλεονεκτήματα λοιπόν και πάρα πολλές οι δυνατότητες. Αρκεί μόνο να, τη 19η Δεκεμβρίου να τα δούμε και όλα αυτά στην πράξη. Δεν ξέρω αν υπάρξει κάποιο μεταβατικό διάστημα. Θα εκπέμψει απευθείας ψηφιακά? Όχι. Στις 18 το βράδυ γίνεται το λεγόμενο switch off. Μάλιστα. Δηλαδή γίνεται η μετάβαση και δεν θα υπάρξει δυνατότητα να δει κανείς προγράμματα τηλεοπτικά με το παλιό σύστημα, το αναλογικό. Αυτό θα ισχύσει για τα κέντρα εκπομπής
από τα οποία θα εκπέμψει η DJA με το καινούριο σύστημα. Mm-hmm. Για να δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί αυτό το νέο ψηφιακό σύστημα. Το νέο ψηφιακό σύστημα δεν διαφέρει πολύ όσον αφορά τη μετάδοση και τη λήψη σε σχέση με το αναλογικό. Θα έχουμε δηλαδή πάλι τους πομπούς, τα πάρκα κεραιών, θα έχουμε στο σπίτι μας τις τηλεοράσεις, τις συσκευές, με τις κεραίες όπως έχουμε σήμερα στα σπίτια μας και την δυνατότητα να συντονιστούμε με τα νέα προγράμματα, τα ψηφιακά. Η διαφορά είναι ότι οι παλιές συσκευές, οι παλιές τηλεοράσεις δεν μπορούν να συντονιστούν με τα νέα ψηφιακά συστήματα. Χρειάζεται να αγοράσουμε, να βάλουμε έναν αποκωδικοποιητή, ο οποίος είναι μια μικρή συσκευή που μπαίνει δίπλα στην τηλεόραση, στο πίσω μέρος ή στο πλάι της τηλεόρασης και συνδέεται με πολύ εύκολα, δεν υπάρχει κανένα αυτό. Εξάλλου, όταν τα αγοράσουμε και αγοράζονται αυτές οι συσκευές, αυτοί οι αποκωδικοποιητές, από όλα τα καταστήματα που πουλάνε τηλεοράσεις και ηλεκτρικά είδη. Λοιπόν, εκεί μαζί με τη συσκευή μας δίνουν και ένα μικρό φυλάδιο όπου υπάρχει και ένα σχεδιάγραμμα πώς γίνεται η σύνδεση του αποκωδικοποιητή. Άρα, λοιπόν, χρειάζεται αποκωδικοποιητής για τις παλιές τηλεοράσεις, τις παλιές συσκευές που έχουμε στα σπίτια μας. Οι καινούργιες τηλεοράσεις από το 2009 και εντεύθεν και ίσως λίγο πριν έχουν ενσωματωμένο τον αποκωδικοποιητή στη συσκευή μέσα, που δεν χρειάζεται απολύτως τίποτε να κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι το σήμα θα είναι πολύ πιο ισχυρό σε σχέση με εκείνο που είχαμε με τα αναλογικά και μπορούμε ακόμη και με εσωτερικές κεραίες να παίρνουμε ένα ικανοποιητικό σήμα και λοιπόν. Βέβαια, η εξωτερική κεραία έχει καλύτερη απόδοση, έχουμε πολύ βελτιωμένη κατάσταση σε σχέση με τις εσωτερικές κεραίες. Αυτό είναι εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε όσον αφορά το τι ακριβώς θα συμβεί. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, υπάρχει το ίδιο σύστημα, η πομπή πλέον που υπάρχουν στα πάρκα κεραιών, όπως ήταν, που εκπέμπουν το σήμα το ψηφιακό. Στα σπίτια μας έχουμε τις ίδιες κεραίες που είχαμε, τα ίδια καλώδια από τις κεραίες μέχρι τις συσκευές, μέχρι τις τηλεοράσεις μας. Η διαφορά είναι ότι χρειάζεται για τις παλιές συσκευές, τις παλιές τηλεοράσεις, ένας αποκωδικοποιητής. Οι καινούργιες, οι σύγχρονες, έχουν ενσωματωμένο τον αποκωδικοποιητή και συνεπώς δεν χρειάζεται. Οι λεπτομέρειες, πώς θα συντονιστούμε και σε ποια συχνότητα κλπ, αυτό θα γίνει μετά στη συνέχεια με μια επεξήγηση τελευταία, όπου θα δίδονται πλέον πληροφορίες πώς ακριβώς θα πιάσουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΤΑΔΕ καναλιού, που σήμερα ξέρουμε στο ΤΑΔΕ κανάλι ότι εκπέμπεται το West, και στο ΤΑΔΕ κανάλι εκπέμπεται ένα άλλο πρόγραμμα που το πιάνουμε. Όσον αφορά την λειτουργία, υπάρχει μια διεθνής επιτροπή, η ITU, που συνεδριάζει στη Γενέβη της Ελβετίας. Αυτή η Διεθνής Τηλεοπτική Επιτροπή χορηγεί τις συχνότητες σε κάθε κράτος και μάλιστα και σε τμήματα των περιοχών των διαφόρων κρατών. Σε τρόπον ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα ενόχλησης συχνοτήτων από μια χώρα προς την άλλη. Αυτές οι συχνότητες οι οποίες έχουν χορηγηθεί από αυτή την Επιτροπή, την ITU, στη χώρα μας, είναι αρκετές όχι μόνο να εξασφαλίσουν τη λειτουργία όλων των καναλιών, είτε της ΝΕΡΙΤ, πλέον, τα εθνικά κανάλια, είτε τα ιδιωτικά πανελλήνια κανάλια, είτε και τα κανάλια τα περιφερειακά και τα τοπικά, που είναι, όπως ξέρουμε, αρκετά. Είναι περίπου 10 τα πανελλήνια, εμβέλειες, είναι περίπου 100 και πλέον τα τοπικά και περιφερειακά που υπάρχουν πλέον στην χώρα μας. Και βέβαια είναι αυτά της ΕΡΤ που είχαμε μέχρι σήμερα, τα οποία είναι 4-5 τουλάχιστον, ίσως και παραπάνω. Όλα αυτά εξασφαλίζονται πλήρως με αυτές τις συχνότητες
οι οποίες δίδονται από την ITU. Εκείνο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε και αποτελεί διαφορά μεταξύ του αναλογικού και του ψηφιακού συστήματος είναι το εξής. Ενώ στο αναλογικό σύστημα βλέπαμε ένα πρόγραμμα, ένα κανάλι όπως λέγαμε, από μία συχνότητα, με το ψηφιακό, από μία συχνότητα, με μία συχνότητα βλέπουμε 4 έως 8 κανάλια μπορούμε να δούμε ψηφιακά. Άρα εδώ υπάρχει μια ευχέρεια αρκετά μεγάλη, εκτός από την κάλυψη της λειτουργίας όλων αυτών των τηλεοπτικών σταθμών που είπαμε προηγουμένως, περισσεύει και ένα εύρος συχνοτήτων, το οποίο προτίθεται το κράτος να το δημοπρατήσει, να το πουλήσει δηλαδή, για να προσποριστεί ένα έσοδο και μάλιστα σημαντικό. Είχε προβλεφθεί στον ισολογισμό πλέον του κράτους πέρυσι, νομίζω για κάπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Άρα υπάρχει η δυνατότητα άνετη για να λειτουργήσουν όλα τα κανάλια και περισσεύουν πάνω από 10 συχνότητες. Ωραία. Για να τις δημοπρατήσει και να τις πουλήσει το κράτος. Αυτό θα είναι το σημαντικό όφελος το οποίο θα υπάρχει πέραν από τα πλεονεκτήματα που είπαμε προηγουμένως, ότι θα έχουμε πολύ καλή εικόνα, πολύ καλό ήχο, διεισδυτικότητα του σήματος μεγαλύτερη, μπορούμε δηλαδή ακόμη και με εσωτερικές κεραίες να πιάνουμε πλέον τα προγράμματα. Υπάρχει η δυνατότητα σε κινούμενα μέσα να βλέπουμε τηλεόραση, υπάρχει η δυνατότητα να μπαίνουμε μέσα, να πιάνουμε τηλεόραση με τα κινητά μας, να μπούμε σε διάφορα προγράμματα που προσφέρει η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. Κύριε Παπαφιλίππου, για να έρθουμε τώρα να δούμε πού βρίσκεται τηλεοπτικά η Δυτική Μακεδονία. Η Δυτική Μακεδονία, ως προς το κομμάτι το τηλεοπτικό, έχει ιδιαιτερότητες πολλές. Είναι μια δύσκολη περιοχή με πολλά βουνά και λαγκάδια που πράγματι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την μετάδοση, όσον αφορά την λήψη των σημάτων, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Θα δούμε περαιτέρω και τι θα γίνει και με τα ψηφιακά. Πέραν αυτού, η Δυτική Μακεδονία έχει χάσει σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού της, το οποίο έχει μεταναστεύσει και κυρίως βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη εγκατεστημένο, όπου δραστηριοποιείται. Εκτός από την δυσκολία αυτή που ανέφερα όσον αφορά το ανάγλυφο της περιοχής μας, έχουμε και λίγο πληθυσμό, ο οποίος μετανάστευσε, που δημιουργεί πρόβλημα όσον αφορά την βιωσιμότητα των τηλεοπτικών καναλιών της περιοχής μας. Άρα χρειάζεται να δούμε και το ένα κομμάτι κάλυψης όλου του πληθυσμού, όλων των συμπατριωτών μας, ανεξάρτητα αν βρίσκονται σε μικρά χωριά και λίγοι, αλλά ταυτόχρονα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για τους σταθμούς που να αποκτήσουν την βιωσιμότητα που χρειάζεται πληθυσμό. Δηλαδή, για να είναι βιώσιμο ένα κανάλι, χρειάζεται πρώτα ένα εύρος περιφέρειας, περιοχής, με αντίστοιχο πληθυσμό, ο οποίος πρέπει τουλάχιστον να ανέρχεται σε 650 με 700.000 κατοίκους και ταυτόχρονα να μην είναι και μεγάλος αριθμός καναλιών που να ανταγωνίζουν και να δημιουργούν προβλήματα μη επιβίωσής τους. Η βιωσιμότητα, λοιπόν, εξαρτάται από το εύρος της περιοχής, εξαρτάται από τον πληθυσμό και βέβαια εξαρτάται και από τον αριθμό των καναλιών που λειτουργούν στη συγκεκριμένη περιοχή. Έρχομαι τώρα στη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε τα προβλήματα που είναι διάσπαρτος ο πληθυσμός και λίγος. Η περιοχή μας δεν είναι μεγάλη για να συντηρήσει αρκετά κανάλια. Υπάρχει κόσμος της περιοχής μας ο οποίος έφυγε και πήγε στη Θεσσαλονίκη, κυρίως εγκαταστάθηκε. Άρα υπάρχει ανάγκη να ξανασυνδεθεί
η περιοχή δική μας με τον πληθυσμό το δικό της, με τον κόσμο το δικό της που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι πρέπει να καταβάλουμε όλη μια προσπάθεια να συνενωθούν τηλεοπτικά οι δύο περιοχές, Δυτική Μακεδονία με την Κεντρική Μακεδονία. Αυτό ήταν το αίτημά μας και είχαμε φτάσει αρκετές φορές στην έγκριση. Πριν όμως από την εφαρμογή, ανατρέπεται πλέον η όλη κατάσταση. Και αυτό έγινε και πρόσφατα με τον πανελλήνιο ψηφιακό χάρτη που τον μελέτησε ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, ο κύριος Καψάλης Χρήστος, με μία ομάδα μηχανικών του Πολυτεχνείου, όπου, όπως βλέπετε και στον χάρτη, με δύο SFN, με δύο συχνότητες δηλαδή, καλύπτεται το πλήρως η Δυτική και η Κεντρική Μακεδονία, μέχρι τη Χαλκιδική κλπ. Φαίνεται άνετα στο χάρτη μας. Αυτό όμως την τελευταία στιγμή ανετράπη και δεν εφαρμόστηκε. Πέραν αυτού, το 1997, στο ανετράπη τότε πάλι ο πανελλήνιος χάρτης ο ψηφιακός, που είχε πλέον εκτεθεί, είχε πλέον βγει στο προσκήνιο, προκειμένου να αδειοδοτηθούν τα κανάλια. Η περίοδος 97-98 ήταν μια περίοδος που έγινε ένας πανελλήνιος διαγωνισμός για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών καναλιών όλων, και των πανελλήνιες εμβέλειας και αυτών των τοπικών και περιφερειακών. Και τότε την τελευταία στιγμή ανετράπη αυτό το πράγμα και πέτε μας συρρήκνωσε πάλι στο χώρο της Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα πλέον στους νομούς, τους τέσσερις στους οποίους βρισκόμαστε. Αυτό είναι εκείνο το οποίο φτάνομαι στο τέλος και δεν ξέρω για ποιο λόγο και ποιες είναι οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται προκειμένου να μην εφαρμοστεί. Είναι ανάγκη και πρέπει να επιδιώξουμε να το πετύχουμε αυτό το πράγμα, διότι έτσι μόνον θα έχουμε και ποιοτική και καλύτερη τηλεόραση όσον αφορά το τα προγράμματα, με βιώσιμους σταθμούς, αλλά θα μπορέσουμε πλέον να δώσουμε και μία επικοινωνία αμφίδρομη των κατοίκων της περιοχής μας με τους αποδήμους, οι οποίοι κυρίως βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε και μεγάλο στόχος. Να δούμε τι εφαρμόζεται τώρα όμως. Θα έρθουμε στο σήμερα. Ο χάρτης ο ψηφιακός που εφαρμόζεται σήμερα έγινε από τον καθηγητή, τον κύριο Κανάτα Αθανάσιο, του Πανεπιστημίου Πειραιά, μαζί με τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνου, του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, προφανώς με συγκεκριμένη εντολή για να μπορέσει πλέον να γίνει αυτό το οποίο ορισμένοι έχουν εσωβιστεί και πρέπει να εφαρμοστεί. Έτσι λοιπόν αυτός ο χάρτης προβλέπει 35 allotments σε όλη τη χώρα μας. Και αυτά τα allotments είναι εκείνα τα οποία τροφοδοτούνται με συχνότητες, δηλαδή εκχωρούνται σε αυτά τα allotments συχνότητες, οι οποίες μας έχουν δοθεί από την Διεθνή Τηλεοπτική Επιτροπή της Γενέβης, το ITU. Εδώ στην περιοχή μας, την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, υπάρχουν δύο allotments. Είναι η ζώνη 4 και έχει τα δύο allotments, τα 7 και 8. Είναι αυτά που βρίσκονται με το κίτρινο χρώμα στο επάνω αριστερό μέρος του χάρτη. Μάλιστα. Στο κάθε allotments για την περιοχή μας εδώ πέρα έχουν δοθεί δύο συχνότητες. Αυτό τι σημαίνει? Το κάθε allotments μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα το μόνο συχνοτικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα allotments που έχουμε εμείς, τα δύο, υπάρχει ένας αριθμός από πομπούς, από κεραίες, 4 στον έναν και 4 στον άλλον. Το 4 στο ένα allotments και άλλα 4 κέντρα εκπομπής στο άλλο allotments.
Το κάθε αλότμες λοιπόν μπορεί να λειτουργήσει με μόνο συχνοτικά, με μία συχνότητα, δηλαδή να εκπέμπεται από την κάθε κεραία και η κάθε συχνότητα μπορεί πλέον να φέρει έναν αριθμό από τηλεοπτικά κανάλια. Και είπαμε αυτός ο αριθμός από τηλεοπτικά κανάλια είναι από 4 έως μπορεί να πάει και 8. Λοιπόν, άρα εμείς έχουμε 2 αλότμες, 4 κέντρα εκπομπής στο ένα και 4 κέντρα εκπομπής στο άλλο, με 2 συχνότητες πλέον στο ένα αλότμες και 2 συχνότητες στο άλλο αλότμες. Αυτά τα κέντρα εκπομπής είναι τα γνωστά που είχαμε με την αναλογική τηλεόραση, που είναι στο ένα αλότμες είναι η πύλη των Πρεσπών, η κέλη της Φλόρινας, η κλεισούρα της Καστοριάς και ο Άγιος Αθανάσιος της Καστοριάς. Και μάλιστα στον πίνακα φαίνεται πόσο πληθυσμό εξυπηρετεί της Δυτικής Μακεδονίας το κάθε κέντρο εκπομπής. 22 με 27% αν δεν κάνω λάθος, ναι. 24 είναι το άλλο πλέον. Στην Κλεισούρα 18, ναι. Στην Κέλη και 6,13 στον Άγιο Αθανάσιο. Λοιπόν, αντίστοιχα υπάρχουν από την άλλη μεριά στο άλλο αλότμες, είναι ο Μεταξάς, είναι ο Υδατόπυργος των Γρεβενών, είναι η Βουνάσα και είναι και το Τσοτήλι. Αυτά λοιπόν είναι 8 κέντρα εκπομπής στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας που δουλεύουν συνεργαζόμενα σε 2 αλότμες που το κάθε αλότμες έχει λοιπόν το μόνο συχνοτικό σύστημα. Δίδονται δε 2 συχνότητες πλέον στο κάθε αλότμες για τα περιφερειακά κανάλια τα δικά μας. Εμείς από κανάλια έχουμε 2 μπουκέτα. Στο κάθε μπουκέτο δηλαδή είναι η πολυπλεξία. Αυτό το οποίο λέγαμε ότι υπό μία συχνότητα στο ψηφιακό σύστημα μπορούν να μεταδοθούν περισσότερα κανάλια, περισσότερα προγράμματα μέχρι και 8. Εμείς στην προκειμένη περίπτωση με τις 2 συχνότητες που μας δίδονται για το κάθε allotment έχουμε τα 2 μπουκέτα που είναι 3 κανάλια και άλλα 3 κανάλια. Δηλαδή το West με το Top και το TRM. Και το TRM Γρεβενό. Και από την άλλη μεριά, ναι, που είναι τα Γρεβενά, και από την άλλη μεριά είναι το Flash με το δίκτυο και το κανάλι 28. Το κανάλι 28. Αυτά είναι τα 2 μπουκέτα που μπορούν να εξυπηρετηθούν με τις συχνότητες αυτές τις 2 allotments. Δηλαδή 3 και 3 στην κάθε συχνότητα. Έτσι λοιπόν τηλεοπτικά και με το σύστημα αυτό το ψηφιακό νομίζω ότι καλυπτόμαστε. Δεν υπάρχει και τέτοιο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι έχουμε λίγο πληθυσμό και δεν προκύπτουν μικρή έκταση και δεν προκύπτουν βιώσιμα κανάλια. Και γι' αυτό πρέπει κάτι να γίνει, διότι δεν είναι μόνο να έχουμε κανάλια, πρέπει να στέκουν και αυτά τα κανάλια να μπορούν να επιβιώσουν. Αυτά μπορούμε να πούμε γενικότερα όσον αφορά το νέο καθεστώς το ψηφιακό για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Θέλω να έρθουμε σε ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο που έχει να κάνει με την DJ-α. Ποιος είναι ο ρόλος της DJ-α? Ακούμε συνεχώς, υπάρχουν και σχετικά τηλεοπτικά διαφημιστικά σποτ που μιλούν για αυτή τη DJ-α. Τι κάνει αυτή η DJ-α και ποιος θα είναι ο ρόλος της στην πορεία της μετάβασης? Με βάση το νόμο 3592 του 2007, είναι ο νόμος για τα τηλεοπτικά που ψηφίστηκε τότε με τον υπουργό, τον κύριο Ρουσόπουλο. Μάλιστα. Προβλέπονταν ότι ένας πάροχος προγράμματος, που είναι τα κανάλια όπως είμαστε εμείς, παράγουμε πρόγραμμα, μπορεί να είναι και πάροχος δικτύου. Αυτό είναι εκείνο το οποίο περιμέναμε κάποια στιγμή και μάλιστα το West είχε υποβάλει και αίτηση για να είναι και πάροχος δικτύου. Στη συνέχεια όμως ανετράπηκε αυτό και
δεν δόθηκε δυνατότητα στους παρόχους προγράμματος, στα κανάλια δηλαδή, στους τηλεοπτικούς σταθμούς, να είναι και πάροχοι δικτύου. Έγινε μετά ένας διαγωνισμός για τον πάροχο δικτύου προκειμένου να καλυφθεί η χώρα ψηφιακά. Στον διαγωνισμό αυτό δεν προσήλθαν άλλοι παρά μόνο η DJEA. Η DJEA δεν είναι τίποτε άλλο, είναι μία ανώνυμη εταιρεία με μετόχους τους ιδιοκτήτες των μεγάλων καναλιών πανελλήνιας εμβέλειας, των ιδιωτικών. Mm-hmm. Ποιος είναι ο ρόλος τώρα της DJEA? Η DJEA ζητάει από μας όλους, από τα κανάλια δηλαδή, από τους παρόχους προγράμματος, να τις δώσουμε και να τις παραδώσουμε το πρόγραμμα ψηφιακά στις εγκαταστάσεις της στο Μαρούσι της Αθήνας. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει ο κάθε σταθμός να συμβληθεί με μία εταιρεία τηλεπικοινωνιών, όπως είναι ο ΟΤΕ, είναι η ΣΥΤΑ, είναι άλλες εταιρείες, οι οποίες εταιρείες μπορούν να παραλάβουν από το στούντιο του κάθε σταθμού το πρόγραμμα, να το μεταφέρουν αυτό στην Αθήνα ψηφιακά και να το παραδώσουν πλέον στις εγκαταστάσεις της DJEA. Αυτή η μεταφορά γίνεται πάλι ψηφιακά με ένα σύστημα Ethernet, ένα πρόγραμμα Ethernet λεγόμενο, το οποίο από τεχνικής πλευράς να μην μπλέξουμε και τον κόσμο και αναλύουμε περισσότερο θέμα. Mm-hmm. Λοιπόν, και συνήθως η ποιοτική μεταφορά γίνεται μέσω οπτικών ινών. Εκεί που δεν υπάρχουν οπτικές ίνες, συνδυάζεται με πλέον δίκτυα, με δύο δίκτυα τηλεφωνικά χαλκού. Δύο γραμμές τηλεφωνικές χαλκού. Έτσι λοιπόν μεταφέρεται επιπληρωμή, δηλαδή πληρώνουμε εμείς στον ΟΤΕ ή στην ΣΥΤΑ για να μεταφέρουμε το πρόγραμμα. Ένα τίμημα το οποίο είναι της τάξης των 270, 280, 300 ευρώ πλέον ανά μήνα. Όπως πληρώνουμε και στην DJEA για να εκπέμψει πλέον το πρόγραμμά μας εφόσον το παραλάβει, το επεξεργάζεται. Δηλαδή τι είδους επεξεργασία κάνει η DJEA? Η DJEA κάνει την πολυπλεξία, παίρνει το πρόγραμμα το δικό μας, παίρνει το πρόγραμμα του TOP, παίρνει το αυτό και κάνει ένα είδος πλεξούδας που μπαίνει σε μία συχνότητα. Μάλιστα. Άρα πολλά προγράμματα σε μία συχνότητα που όπως είπαμε δίνεται η δυνατότητα με το ψηφιακό σύστημα. Αυτή τη δουλειά λοιπόν της συνένωσης αυτής της πολυπλεξίας την κάνει πλέον η DJEA στις εγκαταστάσεις κάτω, πέραν αυτού κάνει την κωδικοποίηση και την συμπίεση στο σύστημα το ο οποίο είναι εκείνο το MPEG-4 το λεγόμενο, mm-hmm. Το οποίο ενδείκνεται για να έχουμε μια καλή ποιότητα και πολλές δυνατότητες. Παραλαμβάνει λοιπόν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα του κάθε σταθμού η DJEA στην Αθήνα, το επεξεργάζεται και το ξαναστέλνει μετά μέσω του ΟΤΕ που συνεργάζεται, από ό,τι ξέρω, και μέσω ασυρμάτων δικτύων με link σε ορισμένες περιοχές για να πάνε στα κέντρα εκπομπής από όπου εκπέμπονται τα προγράμματα, όλα αυτά τα προγράμματα με τις πολυπλεξίες. Ο ξεχωρισμός γίνεται στις συσκευές, στις τηλεοπτικές που έχουμε στα σπίτια μας. Με τους αποκωδικοποιητάς, είτε είναι ενσωματωμένοι στις καινούριες συσκευές, είτε είναι αυτούς που θα αγοράσει ο καθένας και θα τους τοποθετήσει. Βέβαια, οι πομποί οι οποίοι πρέπει να εγκατασταθούν και θα το κάνει αυτό η DJEA, είναι ψηφιακοί πομποί οι οποίοι θα εξυπηρετούν αυτά τα συστήματα τα συγκεκριμένα. Η DJEA προμηθεύτηκε με κάποιον διαγωνισμό, ιδιωτική εταιρεία είναι ΑΕ, από τις εταιρείες που κατασκευάζουν αυτά τα μηχανήματα, τους πομπούς, και από εκεί και πέρα με βάση αυτό, λοιπόν, έχει κάνει τις προμήθειες και εγκαθιστά σε κάθε κέντρο εκπομπής τους ανάλογους πομπούς για να εξυπηρετήσει τον αριθμό των καναλιών, των παρόχων προγράμματος που υπάρχουν στην κάθε περιοχή.
Αυτό είναι που κάνει η DJ, αυτή τη δουλειά κάνει και έναντι αυτής της δουλειάς πληρώνεται από τον κάθε σταθμό με ένα σημαντικό ποσό για το οποίο γίνεται και τόση φασαρία κλπ. Για να σας πω στην περιοχή τη δική μας, της τάξης των 1.300-1.400 ευρώ για κάθε τηλεοπτικό κανάλι. Κύριε Παπαφιλίππου, ήσασταν πολύ σαφής και διευκρινιστικός πάνω σε όλο αυτό το πακέτο που λέγεται πήγε ψηφιακή τηλεόραση. Σίγουρα μια εποχή τελειώνει και μια καινούργια περίοδος ξεκινά. Το τηλεοπτικό σήμα, κυρίες και κύριοι, αλλάζει από 19 Δεκεμβρίου και νομίζω ότι όλα αυτά τα ωφέλη και τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που θα μας προσφέρει και που μας περιγράψατε θα κάνουν την τηλεοπτική μας ζωή καλύτερη. Θέλω όμως να επισημάνω κάτι και έχει ιδιαίτερη σημασία. Έχουμε κάτι το οποίο το έχει ένα χάρτη, χάρτη κάλυψης της περιοχής μας, τηλεοπτικής κάλυψης, που το έχει αναρτήσει στο ίντερνετ η DJ. Μάλιστα. Στην περιοχή τη δική μας. Βλέπετε λοιπόν εδώ, έχουμε δύο χρώματα. Mm-hmm. Το ένα χρώμα είναι το κίτρινο και το άλλο χρώμα είναι το βυσσινή κλπ. Το που αναφέρονται στα δύο allotments τα οποία αναφέραμε προηγουμένως. Από τα κέντρα εκπομπής, 4 στο κίτρινο και 4 λοιπόν που είναι στο βυσσινή, καλύπτονται αυτές οι περιοχές που έχουν είτε βυσσινή χρώμα είτε κίτρινο χρώμα. Υπάρχουν όμως πολλές περιοχές οι οποίες είναι άσπρες, είναι λευκές. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι δεν καλύπτονται τηλεοπτικά. Εδώ χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Τι θα γίνει με αυτά? Αυτή τη στιγμή η DJ επέλεξε τα κέντρα, τα βασικά κέντρα εκπομπής και έχει αφήσει όλες τις άλλες περιοχές, οι οποίες μέχρι σήμερα καλύπτονται με τους αναμεταδότες, τους μικρούς, που έχουν τοποθετήσει είτε οι Δήμοι, mm-hmm. είτε τα τηλεοπτικά κανάλια όπως και εμείς. Ναι. Αυτές λοιπόν οι λευκές περιοχές θα καλυφθούν, προβλέπεται να καλυφθούν με ψηφιακούς αναμεταδότες, οι οποίοι θα αγοραστούν και θα εγκατασταθούν από τους Δήμους σε συνεργασία με την Περιφέρεια, εντάσσοντας τις προμήθειες αυτές στο ΕΣΠΑ της κάθε περιοχής. Εδώ όμως παρεμβάλλεται ένα χρονικό διάστημα. Από μεθαύριον την 18η που έχουμε το switch off, μεταβαίνουμε στο ψηφιακό. Μέχρι που να γίνει η προμήθεια από τους Δήμους, σαφώς θα υπάρξει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Τι θα γίνει σε αυτό το χρονικό διάστημα? Οι δήμαρχοι, οι οποίοι έχουν, φαίνεται, κάποια εντολή από τα αρμόδια Υπουργεία να μεριμνήσουν για το θέμα αυτό, σε συναντήσεις τους απεφάσισαν ότι θα δούμε να γίνει αυτή η μετάβαση στο ψηφιακό από τα μεγάλα κέντρα εκπομπής και να δούμε πού υπάρχει πλέον λευκό που δεν πιάνει, πού δεν πάει το σήμα, για να δούνε πώς θα το αντιμετωπίσουν. Νομίζω ότι πρέπει έγκαιρα να το σκεφτούν. Φαίνεται σε ποιες περιοχές υπάρχει πρόβλημα και νομίζω ότι υπάρχει υπάρχει δυνατότητα από τεχνικής πλευράς να αντιμετωπιστεί το θέμα προσωρινά μέχρι την αγορά και την εγκατάσταση των ψηφιακών αυτών πομπών, μικρών πομπών αναμεταδοτών. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό? Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Ο τρόπος είναι χρησιμοποιώντας τους παλιούς αναμεταδότες, οι οποίοι θα λαμβάνουν, τι θα λαμβάνουν, το ψηφιακό σήμα από τα κέντρα τα βασικά της DJ. Αυτό το ψηφιακό σήμα θα το μετατρέπουν με συσκευές ανάλογες, θα το κάνουν αναλογικό και θα το βάζουν να παίζει το αναλογικό πλέον παλιό, με το παλιό αναλογικό σύστημα για να καλύπτει τις λευκές αυτές περιοχές.
Να ευχηθούμε και καλές γιορτές. Μια ευχή θέλω ως πρόεδρος του Ομίλου Quest. Και καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο, στους συμπατριώτες μας, να περάσουν καλά. Και ας ευχηθούμε και καλά τηλεοπτικά προγράμματα με το νέο σύστημα, το σύστημα της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, της νέας αυτής τεχνολογίας, η οποία επισέρχεται και στο χώρο το δικό μας. Μια καινούρια μέρα ανατέλει στη τηλεόραση. Το τζαμάτο ψηφιακό σήμα εξαπλώνεται και στην επόμενη περιοχή. Από 19 Δεκεμβρίου θα καλύψει τη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιωνίου. Αν βλέπετε ήδη ψηφιακά από το κέντρο εκπομπής Ακαρνανικά, μην ξεχαστείτε. Είναι απαραίτητο να επανασυντονίσετε τους δέκτες στις νέες συχνότητες. Το τηλεοπτικό σήμα αλλάζει. Γίνεται ψηφιακό. Ενημερωθείτε στο digia.gr. Ένας υπέροχος ψηφιακός κόσμος.